Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από την TV News με νέο βίντεο για τη σειρά Ήλιος. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω τι θα συμβεί στα επόμενα επεισόδια από το 56 έως το 60. Πριν όμως σας πω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο. Επεισόδιο 56, 29 Δεκάτου. Η Αθηνά εστιάζει στην υπόθεση του τροχαίου, αποφασισμένη να τιμωρήσει τον ένοχο. Όμως μία ανατροπή τα αλλάζει όλα. Η Αλίκη είναι ανακουφισμένη από την αθώωσή της, αλλά αισθάνεται μία απειλή. Η Νάντια βρίσκει στο πρόσωπο του Δημήτρη έναν σύμμαχο και προστάτη. Ο Δημήτρης απογοητεύεται όταν μαθαίνει τα αποτελέσματα της έρευνας στο νησί, ενώ η Ελπίδα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο Ιάσονας είναι αποφασισμένος να βρει τη βιολογική του μητέρα, αλλά η απόφασή του αυτή τον βάζει σε νέες περιπέτειες. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χάρη σοκάρουν τη γιαγιά του και τη Λίδα. Επεισόδιο 57, 30 Δεκάτου. Η σχέση της Αλίκης και του Δημήτρη περνάει κρίση, καθώς το παρελθόν δεν είναι εύκολο να ξεχαστεί. Ο Δημήτρης είναι σίγουρος πως η Ελπίδα γνωρίζει την ταυτότητα του γιου του Μενέλαου και ζητάει από την Αθηνά ένταλμα για να συλληφθεί. Η Αλίκη αρχίζει να υποψιάζεται πως η Νάντια καλύπτει το γιο του Μενέλαου, ο οποίος μαθαίνει που κρύβεται και κάνει την εμφάνισή του. Ο Στέφανος και η Αθηνά ετοιμάζονται να πάνε ένα διήμερο, αλλά η Ελπίδα φοβάται για τις προθέσεις του Στέφανου. Επεισόδιο 58, 1η Δεκάτου. Ο Δημήτρης, όσο και αν αγαπάει την Αλίκη, απομακρύνεται πολύ από αυτήν. Η Αλίκη, απελπισμένη, του δίνει τελεσίγραφο. Αν δεν μπορεί να τη συγχωρέσει, καλύτερα να χωρίσουν. Ο Δημήτρης ζητάει από την Νάντια να του δώσει νέα περιγραφή, που αυτή τη φορά να μοιάζει στον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τα εγκλήματα. Η Δάφνη μπαίνει σε ένα φόρουμ με γυναίκες που είναι κακοποιημένες και ανακαλύπτει κάτι που θα την ταράξει ιδιαίτερα. Ο μικρός Χάρης υποβάλλεται σε εξετάσεις, αφού η κατάσταση της υγείας του προκαλεί ανησυχία σε όλους. Ο Δημήτρης μαθαίνει το μυστικό της Ελπίδας για τη σχέση της με τον Ιάσονα. Πάμε φίλοι μου στο επεισόδιο 59, 2 Δεκάτου. Η Αθηνά και ο Στέφανος χαίρονται την εκδρομή τους. Τα πράγματα όμως δεν είναι όπως φαίνονται. Η Ελπίδα εξηγεί στον Δημήτρη τους λόγους που την ανάγκασαν να εγκαταλείψει τον Ιάσονα. Ο Δημήτρης προσπαθεί να την πείσει να του αποκαλύψει την πραγματική ταυτότητα του γιου του Μενέλαου. Η Λίδα και όλη η οικογένειά της προσπαθούν να συμπαρασταθούν στο Χάρη που ανησυχεί, γιατί οι γιατροί του κρύβουν κάτι για την υγεία του. Η Αλίκη και ο Δημήτρης βασανίζονται από το αδιέξοδο που έχει φτάσει η σχέση τους. Ενώ ο Στέφανος βρίσκεται μόνος με την Αθηνά, ο Μιχάλης ανακαλύπτει στο γραφείο του Στέφανου κάτι που μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Ο Δημήτρης βρίσκει τη δύναμη και παίρνει την απόφασή του για τη σχέση του με την Αλίκη. Τελευταίο, επεισόδιο 60, η αποκάλυψη της ταυτότητας του γιου του Μενέλαου του συγκλονίζει όλους, ενώ η Ελπίδα προσπαθεί να διαλευκάνει την υπόθεση της γυναίκας με την Ουλή. Ο Ιάσονας υποψιάζεται πως κάτι του κρύβουν με την Ελένη. Η Αλεξάνδρα παίρνει μία απόφαση που θα είναι μοιραία για κάποιον. Ο διοικητής παρεκτρέπεται, ενώ ο Χρήστος και η Δάφνη προσπαθούν να βρουν τον άντρα που παρενοχλεί κοπέλες. Η Σοφία παίρνει μία πρωτοβουλία που μπορεί να την οδηγήσει σε σκοτεινά μονοπάτια. Η Λίδα προσπαθεί να βρει μία λύση για να δώσει ελπίδες στο μικρό Χάρη και τη γιαγιά του. Η Αθηνά κινδυνεύει χωρίς να το γνωρίζει και ο Δημήτρης πέφτει να τη βοηθήσει. Αυτά λοιπόν θα δούμε στα επόμενα επεισόδια.
Μείνετε συντονισμένοι και θα έρθουν νέα επεισόδια από τη σειρά Ήλιος. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like και φυσικά την εγγραφή σας. Μέχρι το επόμενο μου βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!